Ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας είναι λαμπρός. Γιατί λοιπόν τους κάνει όλους να αισθάνονται νευρικοί? Με αυτό τον τίτλο, το δίκτυο Bloomberg σε ένα από τα πρώτα του θέματα επιχειρεί να σκιαγραφίσει την προσωπικότητα του κυρίου Βαρουφάκη. Όπως αναφέρει η αρθρογράφος Κάρολ Μάταλ, ο Έλληνας υπουργός είναι ένας λαμπρός οικονομολόγος, ωστόσο τα πρώτα του βήματα στην πολιτική σκηνή δεν ήταν τόσο ομαλά. Αφού σημειώνει ότι έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, αναφέρεται στους πολλούς ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν να αγαπούν τη φλογερή ρητορική του. Με τους επενδυτές ωστόσο, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες να είναι σαφώς λιγότερο ενθουσιασμένοι μαζί του. Μεταξύ των αξέχαστων δηλώσεών του, σημειώνει το Bloomberg, ήταν και η σύγκριση του ευρώ με το ξενοδοχείο Καλιφόρνια. Από το πασίγνωστο τραγούδι, χρησιμοποιώντας τον στίχο, μπορείς να κάνεις check-out όποια στιγμή θέλεις, αλλά δεν μπορείς ποτέ να φύγεις. Η αρθρογράφος κάνει αναφορά στις ελληνικές μετοχές και τα ομόλογα που βυθίστηκαν στις 30 Ιανουαρίου, όταν ο κύριος Βαρουφάκης δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα συνεργαστεί με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Αναφέρεται επίσης και στην αμήχανη, όπως λέει, συνάντηση με τον Γερούν Ντάισεμπλουμ. Ακόμη πιο παγέρι ωστόσο σημειώνει ότι ήταν η αντίδραση της Γερμανίας με τον Υπουργό Οικονομικών Wolfgang Schäuble να λέει ότι η χώρα δεν εκβιάζεται. Το άρθρο στέκεται παράλληλα και στην στάση του κυρίου Βαρουφάκη απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κριτική που ασκεί κατά καιρούς, με τον επικεφαλής επενδύσεων της Saxo Bank, Στίν Γιάκομψεν, να δηλώνει ότι ο Έλληνας υπουργός μπορεί να χρειαστεί μερικές συμβουλές για το πώς να χειρίζεται τον εαυτό του στην τηλεόραση. Η αρθρογράφος λοιπόν διερωτάται. Είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος στον οποίο βασίζεται η Ελλάδα για να διαπραγματευτεί και να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία με τους πιστωτές της? Και δίνοντας την απάντηση γράφει: «Ναι, και οι θαυμαστές του λένε ότι δεν πρέπει να τον υποτιμούν», παραθέτοντας τις απόψεις ανθρώπων που έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί μαζί του. Σύμφωνα λοιπόν με τον James Galbraith, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο Γιάννης είναι η πιο έντονη και βαθιά πνευματική φυσιογνωμία που έχω γνωρίσει στη γενιά μου. Για να συμπληρώσει ωστόσο ότι ο ίδιος καταλαβαίνει πολύ καλά ότι θα χρειαστεί να κάνει συμβιβασμούς, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει σε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως σημειώνει τώρα ο Στιούαρτ Χόλαντ, οικονομολόγος και πρώην πολιτικός με το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα, ο Γιάννης ξέρει πολύ περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση από ό,τι ορισμένα από τα άτομα με τα οποία θα διαπραγματευθεί. Το άρθρο πάντως καταλήγει αναφέροντας ότι ο κύριος Βαρουφάκης πραγματοποιεί συναντήσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μπορεί στο Παρίσι να έτυχε φιλικής υποδοχής από τον ομόλογό του Μισελ Σαπέν, ωστόσο η συνάντησή του με τον Γερμανό Wolfgang Schäuble είναι βέβαιο ότι θα είναι πιο σκληρή.